Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Μερκούρης. Ο Μερκούρης βρέθηκε κάποια στιγμή στις ρόδες του αμαξιού μου, σε ένα χωριό ορεινό στη Ρόδο, στην Ίστριο, νομίζω, έξω από ένα κλεισάκι, τον Άγιο Μερκούριο. Εντάξει, μπήκαμε σε αυτό το κλεισάκι με ένα φίλο, εγώ έκανα πλάκα, ο Φρέντι Μέρκουρι, άφος Άγιος Μερκούριος, και φανίστηκε αυτό στα πόδια μας, πεινασμένος, γεμάτος τσιμπούρια. Έκανε έρπινγκ, δεν περπατούσε. Α, ναι. Ξέρεις. Και ήρθε στα πόδια μας, κατεβαίνουμε, το βλέπουμε, τον καθαρίζουμε λίγο, τον ταΐζουμε. Μου λέει ο φίλος, έχει ήδη όνομα, Μερκούρης. Λέω Μερκούρης, Μερκούρης, τι να κάνουμε. Και υιοθετήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Νομίζω ότι τον αγαπάνε και περαστική, έτσι. Όχι απλώς τον αγαπάνε και περαστική, έχει γίνει η ατραξιόν, τον εκμεταλλεύομαι σε ακραίο βαθμό. Ο κράκτης του μαγαζιού. Ο κράκτης του μαγαζιού. Αλλά το θέμα είναι πολύ παράξενο, έχει βγει πολύ καλός χαρακτήρας. Δηλαδή, αυτός ο τύπος μπαίνει στην τσάντα, έρχεται μαζί μου. Τον πάω στο γραφείο, κάθεται. Είναι εδώ, δέχεται τα χάδια του κόσμου. Και γενικά τον έχουν λατρέψει όλοι. Ήδη ανεβάζουν διάφορα ερωτικά post γι' αυτό, θα τον υιοθετήσουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι. Είναι δύσκολος. Βέβαια. Είχαμε γίνει τώρα για μια οικογένεια. Εγώ, αυτός και η Σάσα, μια γάτα στο σπίτι. Γίναμε τρεις.